Αναγκάστηκες. Αναγκάστηκα γιατί ούτως ή άλλως κάθε εβδομάδα με έβλεπα στα περιοδικά και στην πιο έρημη παραλία να ήμουνα και στο σπίτι να μην έβγαινα. Θα υπήρχα. Ούτως ή άλλως θα γινόταν. Θα γινόταν. Ναι. Οπότε λέω, αφού θα γίνει, δεν ανεβάζω και μόνη μου που μου αρέσουν αυτές, ας πούμε, πιο πολύ και οι δικές μου ή κάτι διαφορετικό. Έτσι. Επίσης, είδα και από είδα και κατάλαβα. Δηλαδή, μια φράση ενός φωτογράφου που παράτησε τη Μύκονο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που ήμασταν στο δρόμο. Και πάει να βγάλει μια φωτογραφία και απομακρυνόμαστε τέλος πάντων, κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, να αποφύγουμε. Και γυρνάει και μας λέει, ρε παιδιά, γιατί μας το κάνετε αυτό, μας κουράζετε, αφού θα την κάνουμε κολλάζ και θα βγείτε δίπλα. Σωστό. Τι το παλεύετε. Και μετά προχωρούσα και λέω, έχει δίκιο έχει. Πόσο δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι αστείο που είναι. Έχει κάποιο νόημα. Ακριβώς. Οπότε έκατσα, λέω, έλα βγάλουμε μία. Και έτσι έγινε η αρχή. Αλλά πρέπει να αισθάνεσαι και καλά με τον άνθρωπό σου και πιο ασφαλής για να το κάνεις. Δεν το έκανα πιο πριν. Εννοείται. Απλώς και πλέον νομίζω το έχω παρατραβήξει και λίγο επίτηδες να το κάψω, ώστε να μην ασχολούνται. Δηλαδή πλέον είμαι δεδομένη. Θα πάω σε μια πρεμιέρα, θα βγω έξω για ποτό, θα πάω στα μπουζούκια. Θα βγάλεις μια φωτογραφία μόνη σου. Ναι, και ακόμα και αν δεν βγάλω, επειδή έχει βγει πολύ και γνωρίζω κόσμο σε αυτή τη σχέση, τα περιοδικά δεν πουλάνε τόσο εμένα αυτή τη σχέση μου. Έχει λίγο. Είναι γνωστή πια και δεδομένη. Να ρωτήσω κάτι. Ο σύντροφος, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος της δημοσιότητας, έτσι, δεν είναι δηλαδή ηθοποιός, δεν είναι τραγουδιστής, δεν είναι καλλιτέχνης, ας πούμε. Τον ενοχλεί αυτή η έκθεση που εμέσως, ας πούμε, τη χάνει κι αυτός. Κοίτα, προφανώς το πρώτο καιρό, ειδικά που δεν είχε αντιληφθεί και το μέγεθος του προβλήματος. Ναι, περισσότερο. Τώρα εντάξει. Προφανώς έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση, το έχει αποδεχτεί. Είναι κοινό παιδί. Γελάει αυτό, δεν τα βλέπει κιόλα, νομίζω ότι ασχολείται. Πάντως... Ακόμα και να τα δει, εντάξει. Λέει, α, κοίτα πώς είμαι εδώ, χάλια, ή α, εδώ είναι ωραία αυτή τουλάχιστον. Αυτά τα σχόλια. Μέχρι εκεί δεν τον αφορά καθόλου αυτό το κομμάτι. Δεν τον συγκινεί. Πάντως, βλέποντας τις φωτογραφίες, εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, ευτυχισμένη. Βγάζει ευτυχία. Δηλαδή, δεν είναι φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν επιτηδευμένα. Είναι καιρός άντρας, έτσι. Πού τον βλέπει. Ρεφέ, δείξει η μοιοπία. Δεν είναι μοιοπία, είναι αστιγματισμό. Βλέπουμε οι άλλοι άνθρωποι. Εντάξει. Είμαι καλά και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση. Έχει να κάνει γενικά με μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή μου. Ας πούμε, που αποφάσισα να πάρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου, να ξεκουραστώ, να κάνω πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο επιλεκτικές δουλειές. Ήταν μια φάση που πραγματικά